Οι φίλοι και οι συνάδελφοι του Μανώλη στο σχολείο θα δείξουν την αγάπη τους απέναντι στον πονεμένο πατέρα. Θα μπορέσουν να τον καλύψουν να λείψει αρκετό καιρό από το σχολείο, αλλά εκείνος δεν το δέχεται. Ξαναγυρίζει κοντά στα παιδιά, ξαναγυρίζει κοντά στις δραστηριότητες που έκανε όταν είχε το Γιάννη του και μια μέρα τον μαχαιρώνει μια δασκάλα που του λέει ότι είδε όνειρο το Γιάννη. Είπες. Έκαμες, λέει, επίσκεψη στην έφητη δασκάλα. Στις είπες πως περνάς καλά. Μα μένα μου πες άλλα. Θέλω τη Μαντινάδα με τον Μπουφάν. Πώς βγήκε η Μαντινάδα και λες... Το προηγούμενο βράδυ πριν φύγει ο Γιάννης, συναντηθήκαμε να μιλήσουμε, να πιούμε μια ρακή μαζί σε ένα καφενείο. Δεν το ξανάδα. Μετά από παρέλευση πήγα εκεί μόνο να πιω μια ρακή. Στο ίδιο στο σπίτι. Ίδιο μέρα, ένα δυο ποτήρια. Κι άσχισε να βρέχει. Τα πρωτοβρόχια ήταν. Και του είπα, Γιάννη, να βάλεις τον Μπουφάν. Γιατί απόψε βρέχει. Δεν θέλω να την εθωρώ τη μύτη σου να τρέχει. Στον Άδη είναι σκοτεινά, λες κάποια άλλη ώρα. Στον Άδη είναι σκοτεινά, μάνε με πεθυμίσεις. Τα δυο μου μάθια πέμπος σου, να βλέπεις να γυρίσεις. Έρχονται όμως τα 40 και τότε είσαι ένας χύμαρος, ένας ποταμός. Βγάζεις μαντινάδες τη μία πίσω από την άλλη. Τότε λες τη μαντινάδα γλυκιά ζωή. Γλυκιά ζωή, τη λέει ο Γιάννης, γλυκιά ζωή σε κράτουνα μέσα σε ένα ποτήρι. Μα να σε πιω, δεν μου έκαμε η μοίρα το χατήρι. Μαντινάδα με τα άσπρα τριαντάφυλλα. Άσπρα τα τριαντάφυλλα του σου έφερε παιδί μου. Καλά μου είναι, μωρέ. Μας έχασα και μαύρησε η ψυχή μου. Το Γιάννη μας έχασαμε, λες μια άλλη. Ήρθε ο πατέρα μου στα 40. Το Γιάννη μας εχάσαμε άπαστιντά πατέρα. Και μου φύγε ενθύμιο την ασημένια βέρα. Τότε είναι που είπες λίγη ησυχία επιθυμώ. Ναι. Είπα στους ανθρώπους λίγη ησυχία επιθυμώ η συντροφιά να κάνει. Γιατί ακούω μηχανή. Μπα να έρχεται ο Γιάννης. Και ένα κερί που είναι κερί. Ένα κερί που είναι κερί, είπα του στέκνου πάλι, στέκει ορθό και λιώνει. Δεν θα γονατίσουν το συντεκνό σιπόνι. Και την περηφάνεια ενός χεριού. Την περηφάνεια ενός χεριού έχω και καμαρώνω. Κι ως αγι' αυτό θα στέκω ορθός, σιγά σιγά να λιώνω. Και αντίλαλο το κλάμα μου. Αντίλαλο το κλάμα μου όπου κι αν είμαι κάνει. Κι ό,τι τζαμπώ, ακούγεται το όνομα του Γιάννη.
έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στα Χριστούγεννα. Περάσανε, λες, τα Χριστούγεννα. Περάσανε τα Χριστούγεννα που γιορτάζουν όλοι. Όμως κανείς δεν μου είπε χρόνια πολλά, Μανώλη. Μετά τα Χριστούγεννα έρχεται η Πρωτοχρονιά και του λες, πάρε 2 ώρες άδεια. Πάρε 2 ώρες άδεια και έλα, Γιαννιό, στο σπίτι. Να κάνει το ποδαρικό να έρθει η χαρά που λείπει. Και έλα τα ξημερώματα. Έλα τα ξημερώματα, μαγό δασανημένο. Συνηθισμένο είμαι μπλιό στη σκάλα να ξουμένω. Μια που λες αυτή τη μαντινάδα, δράτω με της ευκαιρίας, ίσως φαίνεται ανόητη ερώτηση, πόσος πόνος είναι να χάνει κανείς το παιδί του, Μανώλη? Το κατέχουνε, Γιώργο, μόνο όσοι έχουν, είναι στην ίδια μοίρα με ένα κανείς άλλος. Κανείς άλλος. Ούτε περιγράφεται, ούτε μοιράζεται, τίποτα, τίποτα. Έχεις απέναντί σου την νεολαία της Κρήτης. Κοίταξε το φακό και πες τους. Εσύ που, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί σου, είσαι ένας από τους δασκάλους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Έχεις μιλήσει στις ψυχές των παιδιών, έχεις πλάσει ανθρώπους. Τι έχεις να πεις στα νιάτα της Κρήτης? Γιώργο, άσχετα με το πώς χάθηκε ο Γιάννης, γιατί ήτανε, δεν ήταν απλό ατύχημα, ήταν κάτι άλλο και έχουμε... Είναι στον δρόμο της δικαιοσύνης, έχει πάρει ιστορία, να το πούμε και αυτό. Άσχετα πως έγινε το ατύχημα με τον Γιάννη, η μηχανή, όπως το είπα και τότε, δεν είναι μαγιά. Είναι ένα εργαλείο να μην τρέχουν, μπορούν να μην έχουν καθόλου μηχανάκι. Ή κι αν έχουν, να είναι προσεκτικοί. Να μην τρέχουν. Γιατί είναι ιδιότροχοι. Έρχεται η μέρα της γιορτής του μετά την Πρωτοχρονιά. Πώς αισθάνεται ο πατέρας εκείνη τη μέρα? Πώς αισθάνεται? Όπως αισθάνεται και σήμερα, πέραν τη μοναξιά μου, λέει ο Γιάννης. Αν όμως αυτός ο πατέρας λέγεται Μανώλης Βάρδας, το γυρίζει στη Μαντινάδα. Μες στην καρδιά μου σε έχω εγώ. Μες στην καρδιά μου σε έχω εγώ και χαϊδολογώ σε. Και λέω με παράπονο, Γιαννιό μου, αγαπώ σε. Και ούτε λεφτό. Ούτε λεφτό δεν έπαψαν τα δάκρυα να στάζω. Γιατί μου λείπει σήμερα που η Γιάννη δεν γιορτάζω. Ένα βράδυ γυρίσε, κύριε, ο Μανώλης, όπως κοιμάται, όπως λάγουν δοκιμάται, ακούει ένα χτύπο στην πόρτα και σηκώνεται να ανοίξει, νομίζω ότι κάποιος είναι, αλλά δεν είχε χτυπήσει κανείς. Εθάνωσταν ο Γιάννης, με αυτόν ο αέρας. Και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν ο αέρας μου, ήταν η μοίρα μου. Και της είπα, αν είσαι μοίρα μου εσύ που μου χτυπάς την πόρτα, έδωκα εγώ. Και ό,τι για θες πήγαινε αλλού και ρώτα. Μια μέρα όμως, ο Μανώλη, καθώς περπατάς στον δρόμο, 2 κοπελιές, φιλενάδες του Γιάννη, όσο ζούσε, βλέποντάς σε, η μία τράβηξε το φουστάνι της άλλης και σε έδειξε. Αυτές νομίζαν ότι εσύ δεν είδες, αλλά... Εγώ τις είδα. Ναι. Και ήρθα και είπα στη Μαρία, που με μάλωνε, που έχω το κουράγιο να κυκλοφορώ τη γυναίκα μου, και της είπα, τη νύχτα ζω το δράμα μου. Κυκλοφορώ όλη μέρα. Μα λένε οι ανθρώποι, να τον του Γιάννη τον πατέρα.